να σας ανακοινώσω την απόφαση για τα νέα μέτρα και να εξηγήσω τους λόγους που μας οδήγησαν σε αυτά. Συμπληρώνεται σχεδόν χρόνος από το ξέσπασμα της πανδημίας. Και η Ελλάδα, μαζί με ελάχιστες χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά, αντιστέκεται μέχρι στιγμής αποτελεσματικά στο τρίτο κύμα του κορονοϊού. Το δηλώνουν τα επίσημα ευρωπαϊκά στοιχεία, που φέρνουν τη χώρα στην 23η θέση σε απώλειες μεταξύ των 27. Αλλά το βεβαιώνουν και οι σύνθετοι δείκτες που παρακολουθεί η δική μας Επιστημονική Επιτροπή. Γνωρίζουμε όμως ότι οι επιθέσεις του κορονοϊού μπορεί να εκδηλωθούν ευθυδιαστικά και με ρυθμούς εκθετικούς, σαν τη φωτιά που απλώνεται γρήγορα και καταστροφικά. Δείτε τι έγινε στην Πορτογαλία. Και αυτό άλλωστε και απέναντι σε ένα φαινόμενο δυναμικό, επιλέξαμε την τακτική επισκόπηση και την ευέλικτη προσαρμογή των μέτρων ανάλογα με την πραγματική κατάσταση. Επιλέγοντας στοχευμένα μέτρα με γρήγορα αντανακλαστικά. Λαμβάνοντας όμως υπόψη και τη σωρευμένη πίεση από τους περιορισμούς και την ανάγκη που έχουμε όλοι μας να ξαναβρούμε τους κανονικούς μας ρυθμούς. Και τελικά ήταν μεγάλη ανάσα για την αγορά και την κοινωνία να μείνει 2 εβδομάδες ανοιχτή και 2 κλειστή από το να είναι 4 εβδομάδες αποκλεισμένη. Στόχος είναι να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά από τον ιό. Και η τακτική αυτή έφερε αποτέλεσμα στο τελευταίο απογορευτικό του Ιανουαρίου. Σήμερα όμως, ο κίνδυνος επανεμφανίζεται. Όχι με τη μορφή των χιλιάδων αρρώστων και των θανάτων, όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά με 2 δεδομένα που μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Αφενός, την αύξηση των νοσηλεών στην Αττική, όπου σταδιακά γεμίζουν οι δομές υγείας. Και αφετέρου, τις μεταλλάξεις του ιού, που φαίνεται να επιταχύνουν τη μεταδοτικότητά του. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε ακόμα κάποιες μέρες, αλλά το καμπανάκι είναι ηχηρό και έχουμε μάθει να λειτουργούμε ώστε να προλαμβάνουμε και να μην ακολουθούμε το πρόβλημα για να σώζουμε ζωές. Γιατί η προϋπόθεση για την πρόοδο της Ελλάδος είναι οι υγιείς Έλληνες. Όλοι εμείς που πρέπει τώρα να αμυνθούμε στην ίστατη επίθεση του ιού πριν από την οριστική νίκη του εμβολιασμού. Γιατί είναι σίγουρο ότι αύριο θα κερδίσουμε το χαμένο έδαφος αν σήμερα υπερβούμε τα τελευταία εμπόδια χωρίς απώλειες. Γνωρίζουμε ότι από τον Απρίλιο θα είμαστε πολύ καλύτερα. Όμως τώρα πρέπει να προλάβουμε τον κίνδυνο. Με βάση τα νέα δεδομένα, λοιπόν, αναλαμβάνω την ευθύνη των πρόσθετων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Έτσι, από μεθαύριο Πέμπτη και ως τις 28 Φεβρουαρίου, θα υπάρξουν αυξημένα περιοριστικά μέτρα στην Αττική. Αυτό σημαίνει ότι κλείνει κάθε μορφή λιανεμπορίου και στο εξής όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης θα λειτουργούν εξ αποστάσεως. Εκτός από την ειδική αγωγή, που θα συνεχιστεί με φυσική παρουσία. Τα νέα μέτρα θα εξειδικευτούν περαιτέρω αύριο από τους αρμόδιους. Συμπολίτες μου, η εμπειρία από το πρώτο κύμα της πανδημίας, όπως και από το lockdown μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, δείχνει ότι όσο πιο γρήγορα εφαρμόζονται περιορισμοί, τόσο πιο γρήγορα έρονται. Και πως όσο δραστικότερη είναι αυτή, τόσο μεγαλύτερο είναι και το αποτέλεσμά τους. Αυτός είναι και ο λόγος των σημερινών μου επιλογών. Να χτυπηθεί η έξαρση του COVID πριν εξαπλωθεί, μειώνοντας συνολικά την κινητικότητα. Και να δοθεί χρόνο στο σύστημα υγείας, καθώς θα προχωρούν γρήγορα οι εμβολιασμοί. Γνωρίζω τι σημαίνουν όλα αυτά για την οικονομία. Για τον έμπορο που κρατά κλειστό το μαγαζί του και τον επαγγελματία που αφήνει τη δουλειά του. Για τον εργαζόμενο, αλλά και για τον άνεργο. Θα ξαναπώ ωστόσο ότι δεν υπάρχει οικονομία χωρίς υγεία. Ούτε καλοί πελάτες χωρίς υγιείς πολίτες. Άλλωστε, μια προσπάθεια 2 εβδομάδων τώρα μπορεί να φέρει νωρίτερα το πλήρες άνοιγμα της αγοράς. Και όσο διαρκεί η κρίση, η πολιτεία θα συνεχίσει να στηρίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Όπως ήδη το δρομολογεί, με το μηδενισμό του ενοικίου επιχειρήσεων που θα παραμείνουν κλειστές και το Μάρτιο, αλλά και την παράταση του μειωμένου ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά. Με την 6η και την 7η επιστρεπτέα προκαταβολή και τη χρηματοδοτούμενη αναστολή εργασίας. Αλλά και με την παράταση των επιδομάτων ανεργίας και την αναστολή οφειλών προς δημόσια και ταμεία. Γνωρίζω καλά όμως και την αγωνία της κοινωνίας. Νιώθω την πολύμινη κούραση, τον εκνευρισμό. Ιδιαίτερα στους μαθητές μας, που αποξενώνονται από το φυσικό τους περιβάλλον του σχολείου. Έχω και εγώ παιδί στο σχολείο και ξέρω.
Καταλαβαίνω απόλυτα την αντίδραση των πολιτών. Θα μας ξανακλείσετε, με ρωτούν κάθε τόσο. Δεν είναι πολλοί αυτοί που μας κλείνουν, αλλά μόνο ένας απαντώ. Και αυτός είναι ο κορονοϊός που πρέπει να νικήσουμε. Αρνώντας δύναμη από αυτά που πετύχαμε και πίστη από αυτά που μπορούμε να πετύχουμε. Γιατί όποιες θυσίες καλούμαστε να κάνουμε τώρα, είναι στο χέρι μας να είναι και οι τελευταίες. Στην κοινή προσπάθεια υπάρχουν λάθη, σύγχυση και αυλεψίες. Όμως δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Σήμερα είμαι περισσότερο παρά ποτέ πεπισμένος ότι έχει αρχίσει να γράφεται ο επίλογος αυτής της πρωτοφανούς περιπέτειας. Συμπολίτες μου, σας καλώ και πάλι να μείνουμε ενωμένοι και να απαντήσουμε με ωριμότητα σε αυτό που μας ζητά η ίδια η ζωή. Να προστατευτούμε εμείς και οι αγαπημένοι μας. Πολύ περισσότερο που ο ήλιος του εμβολίου φωτίζει πια την επόμενη μέρα. Σε λίγο, οι εμβολιασμοί στη χώρα θα φτάσουν τις 500.000. Είμαστε από τους πρώτους στην Ευρώπη σε ρυθμούς. Ενώ προχωρά και η δεύτερη δόση στους μεγαλύτερους και τους υγειονομικούς, σύντομα επίσης ξεκινούν και άλλες κατηγορίες πολιτών. Και οι παραδόσεις των εμβολίων θα αυξηθούν ραγδαία το επόμενο διάστημα. Δεν θα κρυφτώ. Στο δίμηνο που ακολουθεί, η βεντάλια των περιορισμών ενδεχομένως θα ανοίγει και θα κλείνει ανάλογα με τα επίπεδα του συναγερμού. Από μας εξαρτάται τι θα συμβαίνει κάθε φορά. Όμως είναι και το τελευταίο μίλι προς την ελευθερία. Η πολιτεία έχει το σχέδιο ώστε μέχρι τα τέλη της Άνοιξης οι πιο ευάλωτοι Έλληνες να έχουν θωρακιστεί. Στόχος είναι να συναντηθούμε με εκείνη τη στιγμή ακμαίοι και δυνατοί. Και ένα μεγάλο βήμα σε αυτή τη διαδρομή της ελπίδας είναι να πετύχουν τα μέτρα που θα ισχύουν από μεθαύριο. Θα τα τηρήσουμε και θα νικήσουμε. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, από την 5η μεθαύριο, 11 Φεβρουαρίου,